πνευματική αφύπνιση. Γέροντος Παϊσίου Αγιορείτου. Διαβάζει η Ιωάννα Κορομπίλη. Γέροντα, άνθρωποι που αρχίζουν να έχουν την καλή ανησυχία, τι βιβλία να διαβάσουν για να βοηθηθούν? Να διαβάσουν πρώτα το Ευαγγέλιο, για να μάθουν τι θα πει Χριστός, να συγκλονιστούν λίγο και ύστερα να διαβάσουν την Παλαιά Διαθήκη. Ξέρεις τι κόπος είναι όταν δεν έχουν διαβάσει τίποτε και σου ζητούν βοήθεια? Να, σαν να πηγαίνει ένα παιδί του δημοτικού σχολείου σε ένα καθηγητή του πανεπιστημίου και να του λέει «Βοήθησέ με». Τι θα του πει ο καθηγητής? «Ένα και ένα ίσον δύο». Άλλοι πάλι δεν έχουν την καλή ανησυχία. Έρχονται και λένε «Δεν έχω κανένα πρόβλημα, πάτερ, μια χαρά είμαι, απλώς πέρασα να σε δω». Ποτέ ο άνθρωπος δεν μπορεί να πει ότι δεν έχει τίποτε. Κάτι θα έχει. Ο αγώνας για πνευματική ζωή δεν τελειώνει ποτέ. Ή μερικοί άλλοι μου λένε «Να μας πεις πνευματικά, πάτερ», σαν να πάνε στον μπακάλι και να του λένε «Δώσ' μας ψώνια». Τα χάνει και ο μπακάλις. Δεν έχουν κάτι το συγκεκριμένο να ζητήσουν και να πούν «Μου χρειάζεται ζάχαρη, τόσο ρύζι και άλλα». Αλλά λένε «Δώσ' μας ψώνια». Ή σαν να πάνε στο φαρμακοποιό και να του λένε «Δώσε μας φάρμακα». Χωρίς να του πούνε προηγουμένως από τι πάσχουν ή αν πήγαν στο γιατρό και τι τους είπε ο γιατρός. Άντε λοιπόν τώρα να βρεις άκρη. Βλέπεις, εκείνος που έχει πνευματική ανησυχία βρίσκει τι του λείπει, το ζητάει και ωφελείται. Εγώ ως αρχάριος, όταν διάβαζα κάτι, το αντέγραφα για να μην το ξεχάσω και προσπαθούσα να το εφαρμόσω. Δεν διάβαζα για να περνάω ευχάριστα την ώρα μου. Υπήρχε μέσα μου η καλή ανησυχία και όταν δεν καταλάβαινα κάτι, ρωτούσα να μάθω πώς είναι. Λίγο διάβαζα, πολύ ήλεγχα τον εαυτό μου με αυτά που διάβαζα. Πού βρίσκομαι, τι κάνω? Κάθιζα τον εαυτό μου στο σκαμνί. Δεν τα περνούσα αυτά που διάβαζα έτσι, αφορολόγητα. Σήμερα οι άνθρωποι καταλήγουν από την πολλή μελέτη να είναι σαν μαγνητόφωνα και να γεμίζουν τις κασέτες τους με περιττά πράγματα. Η άνευ πράξεως όμως διδασκαλία είναι κατά τον Αβά Ισαάκ παρακαταθήκη εντροπής. Βλέπεις, πολλοί που ενδιαφέρονται για τον αθλητισμό διαβάζουν αθλητικά περιοδικά ή εφημερίδες και κάθονται. Μπορεί να είναι σαν τα μοσχάρια, αλλά θαυμάζουν τους αθλητές. «Καταπληκτικός αυτός», λένε, «μπράβο». «Α, δεν χύνουν όμως οι ίδιοι λίγο υδρότα, ούτε χάνουν και κανένα βάρος. Διαβάζουν αθλητικά, ξαπλώνουν, μα δεν ωφελούνται έτσι. Μένουν με την ευχαρίστηση του διαβάσματος». Οι κοσμικοί πάλι, άλλοι διαβάζουν εφημερίδα, άλλοι διαβάζουν ένα ρομάντσο, μια περιπέτεια. Άλλοι παρακολουθούν στο γήπεδο πώς παίζουν και περνάνε την ώρα τους. Το ίδιο κάνουν και μερικοί που διαβάζουν πνευματικά πράγματα. Μπορεί να ξενυχτούν και να διαβάζουν πνευματικά βιβλία με μανία και να ευχαριστούνται. Να, παίρνουν ένα πνευματικό βιβλίο, κάθονται και αναπαυτικά και διαβάζουν. «Ωφελήθηκα», λέει ο άλλος. Καλύτερα πες ότι ευχαριστήθηκες, ότι πέρασες ευχάριστα την ώρα σου. Γιατί αυτό δεν είναι ωφέλεια. Ωφελείσαι μόνον όταν δεις τι λέει αυτό που διαβάζεις. Ελέγχεις τον εαυτό σου και προσπαθείς να τον ζορίζεις στην εφαρμογή. Τι λέει αυτό που διάβασα? Εγώ που βρίσκομαι πνευματικά? Τι πρέπει να κάνω? Ύστερα,
όσο περισσότερα μαθαίνει κανείς, τόσο περισσότερη ευθύνη έχει. Δεν λέω να μην διαβάζει για να μην ξέρει πολλά και να μην έχει ευθύνη, γιατί αυτό είναι πονηριά. Αλλά να μην διαβάζει μόνο για να ευχαριστιέται. Το κακό είναι ότι αν διαβάζει και έχει δυνατή μνήμη, θυμάται πολλά. Μπορεί και να λέει και πολλά και να ξεγελάει τον εαυτό του, να νομίζει δηλαδή ότι τα εφαρμόζει κιόλας. Έτσι δημιουργεί ψευδαίσθηση και στον εαυτό του και στους άλλους. Γι' αυτό μην αναπαύετε το λογισμό σας στα πολλά διαβάσματα. Να στρέφεστε στην εφαρμογή. Τα πολλά διαβάσματα μορφώνουν εγκυκλοπαιδικά. Έτσι δεν λέγεται? Ναι, γέροντα. Σκοπός όμως είναι πώς θα μορφωθώ θεοκεντρικά. Δεν πάω να γίνω καθηγητής πανεπιστημίου, ώστε να είμαι υποχρεωμένος να ξέρω πολλά, αλλά και αν μου χρειαστεί κάτι από την άλλη γνώση, εύκολα θα το μάθω όταν αποκτήσω την θεοκεντρική μόρφωση. Κατάλαβες? Ναι, όταν έχει κανείς περισπασμό, συμφέρει να συγκεντρωθεί με τη μελέτη? Ναι, να διαβάσει λίγο κάτι πολύ δυνατό για να θερμανθεί η ψυχή του. Έτσι καπακώνονται οι μέρημνες και ο νους μεταφέρεται σε θείο χώρο. Αλλιώς πάει ο νους αυτή σε εκείνη τη δουλειά, εκεί που σύχναζε τις περισσότερες ώρες. Και όταν, γέροντα, είναι κανείς κουρασμένος ή στεναχωρημένος, θέλει να διαβάσει κάτι εύκολο, κανένα διήγημα, μυθιστόρημα. Δεν υπάρχει κανένα πνευματικό βιβλίο που να είναι καλό για εκείνη την ώρα. Ο σκοπός δεν είναι να ξεχάσει ο άνθρωπος τη στεναχώρια του, αλλά να λυτρωθεί. Το άλλο δεν λυτρώνει. Δεν βοηθούν στην πνευματική ζωή τα μυθιστορήματα, η εφημερίδα, η τηλεόραση. Πολλές φορές ακόμη και μερικά θρησκευτικά περιοδικά κάνουν ζημιά στους χριστιανούς, γιατί διεγείρουν τον μωρό ζήλο και προκαλούν σύγχυση. Προσέξτε, μην διαβάζετε περιττά πράγματα τις ελεύθερες ώρες σας. Μερικά αναγνώσματα είναι σαν να τρως νεροκολοκύθες, σαν να ψάχνεις τάχυρα να βρεις ένα σπυρί σιτάρι, λένε μερικοί. Ναι, αλλά αυτά με ξεκουράζουν. Μα πώς σε ξεκουράζουν? Ευλογημένε, αφού σε ζαλίζουν και πονούνε τα μάτια σου. Καλύτερα να κοιμηθείς να ξεκουραστείς. Από το τι διαβάζει κανείς θα καταλάβεις την πνευματική του κατάσταση. Αν είναι πολύ κοσμικός θα διαβάζει και αισχρά περιοδικά. Αν είναι λίγο κοσμικός θα διαβάζει λιγότερα βρώμικα ή και εφημερίδες. Αν θρησκεύει θα διαβάζει θρησκευτικά έντυπα, σύγχρονα θρησκευτικά βιβλία ή πατερικά και ούτω καθεξής. Γέροντα, ποια πνευματικά βιβλία βοηθάνε περισσότερο? Πολλοί ωφελούν τα διάφορα πατερικά βιβλία που στις μέρες μας, δόξα το Θεό, κυκλοφορούν κατά χιλιάδες. Σε αυτά βρίσκει κανείς ό,τι ποθεί και ό,τι του χρειάζεται. Είναι γνήσια πνευματική τροφή και οδηγούν με ασφάλεια στον πνευματικό δρόμο. Για να βοηθήσουν όμως πρέπει να διαβάζονται με ταπείνωση και προσευχή. Τα πατερικά κείμενα μοιάζουν με αξονικές τομογραφίες, γιατί όπως εκείνες φωτογραφίζεται η σωματική κατάσταση του ανθρώπου, έτσι και σε αυτά φωτογραφίζεται η πνευματική του κατάσταση. Κάθε πρόταση των πατερικών κειμένων δεν κρύβει ένα αλλά πολλά νοήματα και καθένας τα καταλαβαίνει ανάλογα με την πνευματική του κατάσταση. Καλό είναι να διαβάζει κανείς κείμενο και όχι η μετάφραση, επειδή ο μεταφραστής ερμηνεύει το πρωτότυπο ανάλογα με τη δική του πνευματικότητα. Πάντως, για να κατανοήσει κανείς τους πατέρες, πρέπει να σφίξει τον εαυτό του, να συγκεντρώσει το νου του και να ζει πνευματικά. Γιατί το πνεύμα των πατέρων γίνεται αντιληπτό μόνον με το πνεύμα. Ειδικά οι ασκητικοί λόγοι του Αβά Ισαάκ του Σύρου πολύ βοηθούν, αλλά χρειάζεται να τους μελετάει λίγο-λίγο κανείς για να αφιομοιώνει την τροφή. Ο ευεργετινός είναι ευεργεσία μεγάλη, γιατί μπορούμε να γνωρίσουμε όλο το πνεύμα των Αγίων Πατέρων.
Βοηθάει πολύ γιατί περιγράφει τους αγώνες των πατέρων για όλα τα πάθη με τη σειρά. Και η ψυχή γνωρίζει πως εκείνοι δούλεψαν και βοηθιέται. Τα συναξάρια πάλι είναι αγιασμένη ιστορία, γι' αυτό πολλοί βοηθούν, ιδίως τα παιδιά. Αλλά να μην τα διαβάζουμε σαν ιστορίες. Δεν χρειάζεται να έχουμε πολλή γνώση για να αποκτήσουμε ευλάβεια. Εάν τα λίγα που ξέρουμε τα συλλογιζόμαστε, θα κεντηθεί η καρδιά. Ένας από ένα τροπάριο τεινάζεται στον αέρα και ο άλλος τα ξέρει όλα απ' έξω και δεν νιώθει τίποτα, γιατί κινείται έξω από την πνευματική πραγματικότητα. Διαβάζετε λοιπόν, πατέρες, έστω μια ή δυο γραμμές την ημέρα. Είναι βιταμίνες πολύ δυνατές. Πνευματική αφύπνιση. Γέροντος Παϊσίου Αγιορείτου. Μερικοί λένε, σε αυτό το ναό το μικρό, το κατανυκτικό, ζω τη Θεία Λειτουργία. Στο μεγάλο ναό δεν τη ζω. Αν είναι κανένα εξοκλήσι σοβατισμένο άσπρο, δεν νιώθω τίποτα. Αν όμως είναι αγιογραφημένο, έχει καλό τέμπλο, εκεί ζω τη Θεία Λειτουργία. Αυτά είναι για έναν άνθρωπο που δεν έχει όρεξη να φάει και του βάζεις λίγο αλάτι, λίγο πιπέρι για να του έρθει η όρεξη. Γιατί δηλαδή, γέροντα, αυτά δεν παίζουν κάποιο ρόλο, δεν βοηθάνε? Δεν λέω βοηθάνε και αυτά, αλλά να μην σκαλώνει κανείς μόνο σε αυτά. Διαφορετικά, με μαγικό τρόπο θα ζητάει ο άνθρωπος να ζήσει τον Χριστό. Θα ζητάει σκοτεινό κελί, καντήλι με χαμηλό φως, κατανυκτικό ναό. Χωρίς αυτά δεν μπορεί να προσευχηθεί. Ή στο τρένο βρίσκεται, ή στη σπηλιά, ή στο δρόμο, να είναι το ίδιο για αυτόν. Ο Θεός τον κάθε άνθρωπο τον έχει κάνει και ένα εκκλησάκι και μπορεί να τον φέρνει παντού μαζί του. Όλοι ψάχνουν την ανάπαυση,
αλλά η ανάπαυση έρχεται από μέσα μας. Και αυτοί οι καημένοι που πάνε από προσκύνημα σε προσκύνημα ψάχνουν να βρουν τον Χριστό, ενώ ο Χριστός είναι κοντά τους. Και ενώ μπορούν να τον βρουν χωρίς κόπο, κουράζονται και τελικά δεν τον βρίσκουν κιόλας. Ένας σωστός πνευματικός άνθρωπος δεν αναπαύεται να γυρίζει και να βλέπει διάφορα αξιοθέατα. Αυτό είναι για όσους υποφέρουν, για να ξεχνάνε λίγο τη στεναχώρια τους. Ένας πνευματικός άνθρωπος που έχει τη Θεία Παρηγοριά δεν τα χρειάζεται αυτά, και αν δεν έχει τη Θεία Παρηγοριά μέσα του, τότε δεν διαφέρει από τον κοσμικό. Οι βλέψεις του και τα ενδιαφέροντά του θα είναι πάλι κοσμικά, δεν θα είναι πνευματικά. Πάλι θα κοιτάζει πώς να αναπαυθεί με κάτι το κοσμικό. Πολλοί έρχονται εδώ στο Άγιον Όρος, επισκέπτονται διάφορους πατέρες, ενθουσιάζονται με αυτά που ακούνε από τον καθένα, τα ερμηνεύουν με το δικό τους τρόπο, τα μπλέκουνε και όλας λένε «πολύ καλά περάσαμε». Ενώ αν επισκέπτονταν ένα πατέρα, τον συμβουλεύονταν και προσπαθούσαν να εφαρμόσουν ό,τι τους είπε, τότε θα είχαν θετική βοήθεια. Τώρα αυτό που κάνουν είναι ένας πνευματικός τουρισμός. Χάνουν τις ώρες τους, ταλαιπωρούνται άσκοπα και δεν ωφελούνται. Πόσο ξεκούραστο θα ήταν όμως αν στέκονταν σε ένα πατέρα και εφήρμοζαν ό,τι άκουσαν. Διότι τότε θα ένιωθαν την εσωτερική ξεκούραση. Ενώ τώρα γυρίζουν από τόπο σε τόπο και ξεκουράζονται από τα πράσινα τοπία του Αγίου Όρους, σαν κοσμικοί. Είναι και μερικοί άλλοι που λένε «θα πάω στη μία Παναγία, θα πάω στην άλλη Παναγία». Η Παναγία είναι μία. Δεν είναι ότι το κάνουν από ευλάβη, αλλά γιατί θέλουν να βγουν έξω, να ξεσκάσουν. Από εκεί να καταλάβεις ότι οι άνθρωποι δεν έχουν ηρεμία. Αν δεν έχει κανείς ευλάβεια, ταπείνωση και μέσα στο κουβούκλιο του Παναγίου τάφου να τον βάλεις, τίποτα δεν θα δει. Ενώ αν έχει ευλάβεια και στο Γολγοθά μπορεί να δει το Άγιο Φως. Κάποτε ένας δόκιμος από την Ιερά Μονή του Αγίου Σάβα πήγε το Μέγα Σάββατο να πάρει Άγιο Φως από τον Πανάγιο Τάφο για το μοναστήρι του. Υπάρχει συνήθεια να στέλνουν τα γύρω μοναστήρια μοναχούς για να πάρουν το Άγιο Φως. Αυτός έκανε μια πονηριά. Επειδή φορούσε ράσα, παραμέρισε τους κοσμικούς και μπήκε μπροστά. Ύστερα, όταν ήρθαν κάποιοι κληρικοί, τον παραμέρισαν αυτόν, επειδή ήταν κανονισμένο ποιος θα καθίσει εδώ και ποιος εκεί. Τότε τα έβαλε με τον εαυτό του ο δόκιμος. «Πρε, ταλέπορε, αμαρτωλέ, χαμένε άνθρωπε, με όλα τα χάλια σου προχώρησες και μπροστά. Να φύγεις από εδώ. Ούτε μέσα στο ναό δεν είσαι άξιος να μείνεις». Τα πίστευε αυτά που έλεγε. Βγήκε λοιπόν έξω από το ναό και παρακαλούσε τον Χριστό. «Χριστέ μου, σε παρακαλώ, ας με ανεχθείς να πάω σε κανένα άλλο προσκύνημα». Και πήγε μετά πιο πάνω, στο Γολγοθά. Εκεί πάλι ελεηνολογούσε τον εαυτό του. «Ακούς να κάνω τέτοια πονηριά? Επειδή φοράω ράσο, παραμέρισα εγώ ο ελεηνός στους άλλους προσκυνητές που είναι καλύτεροι από μένα». Και ενώ ελεηνολογούσε τον εαυτό του, βγήκε σε μια στιγμή από τον Άγιο Γολγοθά σαν αστραπή, ένα δυνατό φως που τον διέλυσε. Τότε ο καημένος είπε «κατέβηκε το Άγιο Φως». Πήρε Άγιο Φως με το φαναράκι του και έφυγε. «Γέροντα, δηλαδή δεν βοηθούν τα προσκυνήματα που γίνονται στους Αγίους Τόπους?» «Κοίταξε να σου πω. Σήμερα, αν πας για να ωφεληθείς λίγο, πρέπει να βλαφθείς πολύ μέσα στα τρένα, στα αεροπλάνα, στα ξενοδοχεία. Όλα έχουν κοσμικοποιηθεί. Τι θα ωφεληθεί κανείς αν πάει σε ένα πνευματικό χώρο και δει και μια μεγάλη κοσμική αταξία? Πρέπει να είναι πολύ δυνατός για να τα αξιοποιήσει όλα προς το καλό. Και εκεί στα προσκυνήματα, αυτός που μιλάει και εξηγεί, όταν πηγαίνουν με τα γκρουπ, είναι καλύτερα σε μερικές περιπτώσεις να μην μιλάει. Γιατί δεν λέει με ευλάβεια, λόγου χάρη,
αυτή είναι η Γεθσημανή, εδώ είναι ο Πανάγιος Τάφος. Αλλά αρχίζει βρου, εδώ είναι αυτό, εδώ είναι εκείνο, εδώ είναι το άλλο, πάμε στη Βηθλεέμ, εδώ ήρθαν οι μάγοι από την Περσία και σιγά σιγά πάει τους προσκυνητές στο Κουβέιτ. Έτσι δεν αφήνει και έναν που διάβασε την Αγία Γραφή να ξέρει ότι εδώ είναι ο Πανάγιος Τάφος, εκεί η Γεθσημανή, να συγκεντρωθεί, να προσευχηθεί. Αυτά χρειάζονται μόνο σε ένα που δεν διάβασε Αγία Γραφή. Αλλά πιστεύω όσοι πάνε για προσκύνημα στους Αγίους Τόπους έχουν διαβάσει την Αγία Γραφή. Και αντί δηλαδή να βοηθηθούν οι άνθρωποι, ζαλίζονται. Εν τω μεταξύ φεύγουν αμέσως από το ένα προσκύνημα, πάνε στο άλλο και ούτε καν ποτίζει μέσα τους αυτό που ακούσανε. Άλλο είναι όταν κανείς πηγαίνει προσκύνημα με πνευματική συντροφιά και πνευματικό συνοδό και έχει κάνει προηγουμένως και μια ανάλογη προετοιμασία. Έλεγε μια φαναριώτισσα που έμενε στα Γιαννιτσά. «Χατζίδες είναι αυτοί. Σε μισή ώρα πάνε στα Ιεροσόλυμα και σε μισή ώρα γυρνάνε. Χατζίδες είναι?» Παλαιότερα οι καημένοι έμεναν στα προσκυνήματα και έκαναν αγρυπνίες για να ωφελούνται πνευματικά, αλλά και για να μην κάνουν έξοδα μένοντας σε ξενοδοχεία, και τα χρήματα τα έδιναν ελεημοσύνη. Και αν κανείς δεν είχε καμιά πνευματική αλλίωση, όταν επέστρεφε του λέγανε «Σκόρδο πήγες, κρεμμύδι γύρισες». Ο Άγιος Αρσένιος πήγαινε κάθε 10 χρόνια στα Ιεροσόλυμα και βάδιζε 5 μέρες με τα πόδια μέχρι τη Μερσίνα για να πάρει το καράβι. Σήμερα σπάνια θα βρεις τέτοιες περιπτώσεις. Θυμάμαι είχε έρθει στο Καλύβι ένας Ρώσος από το Βλαδιβοστόκ, που είναι απέναντι από την Ιαπωνία. Είχε τάξει να πάει στους Αγίους Τόπους με τα πόδια. Όταν πήγε να πάρει ευλογία από τον δεσπότη του, εκείνος του είπε «Δεν είσαι καλά, παιδί μου, που θα πας με τα πόδια?» Γι' αυτό πήγε στο μοναστήρι του Ζαγκόρσκ στη Μόσχα και πήρε ευλογία από ένα στάρετς. Ξεκίνησε λοιπόν από εκεί το Πάσχα με τα πόδια και έφτασε στα Ιεροσόλυμα τον Οκτώβριο. 70 χιλιόμετρα την ημέρα βάδιζε. Μετά ήρθε και στο Άγιον Όρος με τα πόδια και θα ξαναπήγαινε στα Ιεροσόλυμα. Είχε πραγματικό θείο έρωτα. Ζούσε σε άλλο κόσμο. Ήξερε λίγα ελληνικά και συνεννοούμασταν. «Νόμιζα», μου είπε, «ότι θα είναι εκεί ο Αντίχριστος για να μαρτυρήσω, να μου κόψει το κεφάλι, αλλά δεν ήταν. Τώρα που θα ξαναπάω στα Ιεροσόλυμα, θα βάλω μια μετάνοια στον Πανάγιο Τάφο και για σένα, και εσύ να μνημονεύεις το όνομά μου». Σηκώθηκε πάνω, έκανε μια μετάνοια για να μου δείξει πώς θα κάνει και χτύπησε το κεφάλι του πάνω σε μια πέτρα. Έβλεπε στη φλόγα μέσα του. Ενώ άλλοι, έτσι όπως πάνε στους Αγίους Τόπους για τουρισμό και χωρίς ευλάβεια, είναι καλύτερα να μην πάνε. Πόσο έντονη είναι η παρουσία του Χριστού μας στους Αγίους Τόπους. Στο δρόμο που πάει κανείς προς το Γολγοθά, αισθάνεται μια αναλύωση και να μην ξέρει που πηγαίνει, αν περπατήσει εκεί συγκλονίζεται. Έχει και μια πινακίδα που γράφει στα λατινικά «Via Dolorosa». Είναι η οδός της Οδύνης. Και στον Πανάγιο Τάφο βλέπεις διάφορους ανθρώπους. Μια ποικιλία, άλλοι είναι κληρικοί, άλλοι κοσμικοί, άλλοι ντυμένοι σεμνά, άλλοι άσεμνα, άλλοι με μακριά ρούχα, άλλοι με κοντά, άλλοι σχεδόν χωρίς ρούχα, άλλοι κουρεμένοι, άλλοι με μακριά μαλλιά, διάφορος κόσμος. Μόδες, φυλές, από διάφορα δόγματα, άλλος Ρωμαιοκαθολικός, άλλος Αρμένιος, αλλά όλοι πηγαίνουν και προσκυνούν εκεί. Μου έκανε εντύπωση μεγάλη αυτό, είναι συγκινητικό. Αλλά πρέπει να τα μελετάει κανείς όλα αυτά με καλό λογισμό για να συγκινείται και να τον ανεβάζουν πνευματικά. Γέροντα, και όταν κανείς δεν έχει επιθυμία να πάει, αυτό είναι έλλειψη ευλαβίας? Όχι, όχι. Εγώ δεν έχω πάει ούτε σε όλα τα μοναστήρια του Αγίου Όρους, ούτε και σε άλλα πολλά προσκυνήματα. Δεν πήγα, ας πούμε, στον Άγιο Ιωάννη το Ρώσο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν ευλαβούμε τον Άγιο. Καλά είναι να έχουμε την ευλάβεια για έναν Άγιο, σε ένα προσκύνημα, αλλά και να μην τρέχουμε να πάμε, να πηγαίνουμε όταν δοθεί κάποια ευκαιρία.
ή όταν υπάρξει κάποιος λόγος. Σημασία έχει αυτό που είπε ο Χριστός στη Σαμαρίτιδα. «Οι αληθινοί προσκυνητέ προσκυνήσουσιν το Πατρί εν πνεύματι και αληθεία». Ακούσατε την εκπομπή «Πνευματική αφύπνιση». Γέροντος Παϊσίου Αγιορείτου. Διάβασε η Ιωάννα Κορομπίλη. Το βιβλίο κυκλοφορεί από το Ιερό Ησυχαστήριο Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου.